Ήταν η πιο σοφή κίνηση αυτή που έκανε ο κύριος Σαββίδης να μην κατεβάσει τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Αμέσως σε 2-3 ώρες μέσα πήρε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ μαζί του. Γιατί τον πήρε μαζί του? Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εγκαλοχημένος στην κλάψα. Ο ΠΑΟΚ είναι εγκαλοχημένος στην αδικία. Ο ΠΑΟΚ πουλάει αδικημένος. Δεν πουλάει οργανωμένος, δεν πουλάει σαν μόδα, δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ σαν κάτι το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο κατακτητικό. Ο ΠΑΟΚ πουλάει ότι έρχεται και με αδικεί ο αντίπαλος. Μοιάζει με τον Ξανθόπουλο στο έργο. Δεν μπορεί ο Ξανθόπουλος στο έργο να πηδάει την αφεντικίνα του. Δεν μπορεί να γίνει κούρκουλος να πηδάει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του αδελφού του. Είναι ένα καλό παιδί, το οποίο το αδικεύουνε, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Το ένα παιδί το οποίο φωνάζει «Μάνα», βγαίνει η Ελένη Ζαφυρίου από μέσα, η Ελένη Ζαφυρίου είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι και η παραγωγή, και αρχίζει το κλάμα το μεγάλο, έτσι πουλάει ο ΠΑΟΚ. Του είπανε το Σαββίδη, βρε μαλάκα του λένε. Αυτού η ομάδα δεν πρόκειται να του κάνει. Θα σε κλέβουν δεξιά και αριστερά. Την ΕΠΟ το γουρουνομούρι, όλο ο Μαρινάκης την έχει πάρει, δεν πρόκειται να την αφήσει. Και αν την πάρει κάποιο, θα είναι ο Μελισσανίδης. Λοιπόν, από μπάλαγε μεσάνυχτα. Παίξε τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Σήκωσε ένα ψευτολάβρο τη Επανάσταση, ρε μαλάκα του λένε. Και τελείωνε το παραμύθι. Δεν πρόκειται να βγάλει άκρη αλλιώ. Και ο ΠΑΟΚ αδικημένο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο πουλάει πολύ περισσότερο από ένα ΠΑΟΚ δυνατό και οργανωμένο. Απλό είναι το παιχνίδι, το πήρε χαμπάρι ο Κοντός μετά από 5 χρόνια και έτσι πιστεύω ότι θα πορευτεί.